μια συλλογή δίκαιη σήμερα και μάλιστα συναδέλφων. Ποια είναι η ερώτησή σα, κύριε Παρακολουθή? Θέλω να θέλω στην πρώτη του Δημοκρατία. Την ώρα που έχω το δικαίωμα να το κάνω. Θέμα θέλετε ή ερώτηση θέλετε να συζητήσετε? Αν είναι θέμα, να μα το πείτε να το βάλουμε εκτό ημερήσια διάταξη ή να το βάλουμε στην κανονική συζήτηση σε ένα επόμενο συμβούλιο. Εγώ θέλω ερώτηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο στάδιο ερωτήσεων. Είμαστε με το στάδιο των ερωτήσεων, αλλά σα θέτω και το θέμα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σα θέτω και το θέμα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί συνέβησαν δύο πράγματα την προηγούμενη φορά που συνεδριάσαμε. Και να μην επαναληφθούν. Λοιπόν, πάλι δεν καταλαβαίνετε. Ρωτήστε με τι θέλετε. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με κάποια συνεδρίαση, φέρτε το σαν θέμα να το κουβεντιάσουμε. Μην τα μπερδεύετε. Θα το φέρω. Ωραία. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση, τι θέλετε τώρα, τι ρωτάτε? Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω είναι, και αισθάνομαι πάρα πολύ ανήσυχος, κύριε Δημαρχέ, για όλη αυτή τη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί, όχι φιλολογία, πλέον διαπραγμάτευση, απευθείας διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης, την κυβέρνηση του κατάλληλα από χώρο και ελληνικού. Δεν είναι το θέμα του ελληνικού, είναι το θέμα του κόλπου. Διότι μέσα σε όλα αυτά, στην πληθώρα των δημοσιευμάτων του Σαββατοκύριακου, αλλά και από την αεροδιστία που έχω ως βουλευτής από τις απαντήσεις του Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος εχθές μου απάντησε ότι δεν υπάρχει σχέδιο που συζητάει με τον Κατάρ, είναι προφορικές όλες αυτές τις κουβέντες. Δεν συζητάει ούτε για όρους δόμησης, ούτε για τι θα γίνει, ποια έκταση θα καταλαμβάνει, τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει. Η απόσπαση του χώρου του Γκολ στο συνολικότερο master plan του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τα πολύ ορατά για την περιουσία και το δήμα της Κλειβάδου. Και θέλω να ξέρω, καταρχάς αν το έχετε λάβει υπόψη σας, αν έφερα, σκοπεύετε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Το τρίτο που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε ένα περιστατικό εδώ μιας αντιδικίας απίστευτης του Δημάρχου με υπαλλήλους του Δήμου. Εκλήθησαν, είναι αλήθεια. Όποτε μπορείς, δεν πήρατε, μιλάνε εσείς. Οι υπάλληλοι του Δημοτικού Αστυνομίας σε αποκλειστικά για τον δρόμο με τον οποίο οι εκτός υπηρεσίες λειτουργούσαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο θορυβόδης ή οτιδήποτε για κι άλλο, είναι αντικείμενο αυτό κλήσεως προς απολογία? Είναι στρατιωτικό προσωπικό το οποίο η δημοτική υπάλληλη, το οποίο είναι υπεύθυνο να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο όλες τις ώρες και τις ώρες και θέλω μια απάντηση. Και τέλος, κύριε Δημαρχέ, θέλουμε να ξέρουμε, επειδή μας διανεμήθηκε η ημερήσια διάταξη της επόμενης Δευτέρας, της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πότε επιτέλους θα έχουμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογία? Θα λειτουργεί ο Δήμος, θα συνεχίσει να λειτουργεί τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογία? Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λίγνου. Έφυση υπομνήμα του Επαγγελματικού Ελευτικού Συλλόγου Γλυπάδας με την επωνυμία Αναγέννηση, η οποία έχει κατακτηθεί στο κύριο Δήμαρχο με διάφορα αιτήματα των αντιέων, όπως η τοποθέτηση, παροχή σύγκρευση, η ηλεκτροδότηση, η κλαπόστρωση, μία σειρά άλλα ζητήματα που βέβαια αναμφισβήτητα λειτουργούν στον εξοραϊσμό και τη λειτουργικότητα της παραλιακής ζώνης αλλά και του χώρου τους. Ήθελα να ρωτήσω ο Δήμαρχος τι σκοπό έχει όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς των ανθρώπων του Μόκτου και του Μωροκάματος που είναι οι αλληλείς, ποιο είναι το πρόγραμμά σας, πώς θα βελτιωθούν οι γενικότερες συνθήκες δουλειάς του συγκεκριμένου κλάδου. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω έχει σχέση με τους εργαζόμενους του Δήμου και ειδικά με το συνεργείο των οικοδόμων, που πολλές φορές είναι ένα αντικείμενο πραγματικά δουλειάς δύσκολο. Γίνονται κάποιες εργασίες στον δρόμο, μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσπαθούν να τοποθετήσουν απογραφητικά σήματα στις μονοδρομήσεις, στις παρακαμπτηρίους, και εκεί πολλές φορές προφυλακίζονται από τους πολίτες στην άσκηση των κατοικών τους.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, έχετε σκοπό να τους προστατεύσετε και να τους υπερασπιστείτε ώστε να κάνουν επηρέαστα τη δουλειά τους? Γιατί φαντάζομαι ότι ο εργαζόμενος δεν φταίει όταν πάρει πραγματικά να κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω επίσης να ρωτήσω τι έχει γίνει με τις ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων. Διαμαρτύρονται ότι 3 χρόνια έχουν να γίνουν ιατρικές εξετάσεις. Όσον αφορά το θέμα της παραλίας, θέλω να θέσω μερικά ζητήματα. Έχει να κάνει με τη μελέτη διαμόρφωση την οποία έκανε η ΓΕΤ και δεν δέχτηκε όρσα. Στη συνέχεια, το θυμάστε και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε όρσα δική του, την οποία ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια διαφώνησε η ΚΕΠ και το όλο θέμα από τότε έμεινε μετέωρο. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τα μαγαζιά που έπρεπε να φύγουν, να έχουν φύγει σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα από το 2009. Τι γίνεται με τον πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο που θα γινόταν από τα τουριστικά κίνητα σε όλο το παραλιακό μέτωπο και ποια είναι η θέση σας για το σύνολο των 170 στρεμάτων που διαχειρίζεται η ΚΕΒ και που φαίνεται και αυτά να παίζουν στο παιχνίδι των εκτίσεων, και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να μου απαντήσετε έχει σχέση με τα στέλια. Όλα εγώ θα τα ρωτήσω. Βέβαια. Γίνονται προσπάθειες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, να κηρυχθούν ως αρχαιολογικοί χώροι τα 80 από τα 280 στρέμματα των αστεριών, στα οποία βρίσκονται 2 νεκροταφεία προεδρευτικών χρόνων και πολύ πιθανόν ένας μυκηναϊκός οικισμός. Θέλω να ξέρω αν το έχετε αυτό υπόψη σας και αν κάνετε ενέργειες να προστατευτεί ο χώρος και ποιες είναι οι βλέψεις σας για τον όλο χώρο των αστεριών και αν θα το διεκδικήσετε. Μία ακόμα ερώτηση, για να μην σας κουράζω, κυρία Πρόεδρε, και να μην διαμαρτύρεστε. Βλέπω ότι έχουμε τη Δευτέρα συζήτηση για το θέμα της Επιτροπής Διαβούλευσης, για το θέμα του Ζευγαριστάτη του Δημότη, βάση περιπτώσει. Επειδή είναι η τελευταία ημερομηνία, κύριε Δήμαρχε, η Δευτέρα, εάν τυχόν δεν μπορέσετε να έχετε τα 2/3 για να πάρουμε την απόφαση, τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε, αφού έτσι κι αλλιώς η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική, τουλάχιστον για το συμπαραστάτη? Υπάρχει κάτι άλλο, έχει έρθει μια νέα εγκύκλιο, έχει έρθει κάποια άλλη ενημέρωση την οποία δεν ξέρουμε εμείς? Και όσον αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης, πώς θα πληρωθούν οι δημότες, γιατί το 1/3 δεν πληρωθεί. Για τους φορείς γνωρίζω, αλλά τους πληρωτούς πώς θα γίνει η διαδικασία? Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε. Θα προσλαμβάνουμε. Είχα ρωτήσει για το προσωπικό του Δήμου. Πώς είναι μόνιμοι, πώς είναι συμβασιούχοι, ποιες είναι οι κοινές θέσεις. Είχατε πει ότι θα μας απαντούσατε και θα μας δίνατε. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Ξαναρωτάω. Όσοι λοιπόν το προσωπικό, πώς είναι μόνιμοι, πώς είναι συμβασιούχοι και ποιες κοινές θέσεις υπάρχουν. Είναι η σεβαστή πρωτοβουλία του Ιφάδα. Μία δήλωση θέλω να πω. Πολύ σύντομα. Θέλω να έχει το βήμα, αλλά και στις τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες του Ιφάδα, το Pol.gr και στην Αλήθεια, δημοσιεύτηκε είδηση ότι στο χώρο των αστεριών κ. Ιφάδα βρέθηκε με ανασταθή από την ΚΑΠΑ ΣΥΓΜΑ εφορία αρχαιοτήτων ακόμη ένας αρχαίος τάφος της περιορωμαϊκής περίοδου. Όπως όλοι ξέρετε, τα αστέρια της Ιφάδας, ένας δημόσιος δασικός αρχαιολογικός χώρος, που ανήκει στους κατοίκους της Γλυφάδας εδώ και κάποια χρόνια, με αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου του κ. Σακανάκη, βρίσκεται σε καθεστώς κατοχής. Το ερώτημά μου το εξής. Πρώτον, θα ήθελα να μου απαντήσει πιθανόν, αν δεν μπορεί σήμερα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τι καθεστώς ισχύει σήμερα σε σχέση με τις συμβάσεις της Εστρέλια, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Τράπεζας και των εταιριών που εκμεταλλεύονται το χώρο, τι χρονική διάρκεια έχουν, πότε λήγουν, καθώς επίσης και των αδειών υγειονομικών ενδιαφέροντος των καταστημάτων που λειτουργούν και είχαν το οργιστεί από τη λήξη του κ. Σαγιανάκη. Και κλείνοντας, ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Δημοτικής Αρχής για την άποψη ότι ο χώρος των αστεριών, όπως και του παραλιακού μετόχου της Γλυφάδας, πρέπει να παραχωρηθούν στο Δήμο μας, ότι πρέπει να καταγγελθούν οι συμβάσεις με τους ιδιώτες από τη σημερινή κυβέρνηση και ότι ο χώρος των αστεριών και της παραλίας να αποδοθεί χρήση και διαχείριση στους κατοίκους. Η δεύτερη ερώτηση είναι εξής. Θέλω να ρωτήσω για τις εγκαταστάσεις κελιών κινητής τηλεφωνίας στην Γλυφάδα. Εάν υπάρχει κάποια εικόνα για τον αριθμό τους,
και πού βρίσκονται, πόσους έχουν εγκατασταθεί με νόμιμες αδειοδοτήσεις, εάν τηρούν τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας, δηλαδή πρώτον, αποστάσεις από χώρους σχολείων, προπολιτιακών σταθμών κλπ. Και δεύτερον, εάν οι εκπομπές της ακτινοβολίας τους βρίσκονται εντός των νομίμων πλαισίων που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επίσης, ποιες δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την κατεδάφιση τους από την πολυδομική υπηρεσία του Δήμου μας μετά από έκθεση αυτοψίας του τμήματος αφαιρέτων βρίσκονται στα διοικητικά δικαστήρια και τέλος συγκεκριμένα. Για το σταθμό κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται πάνω από το νταμάρι του Βλάχου στην Αγίου Νεκταρίου στον Ιμητό, εάν υπάρχουν νόμιμες αδειοδοτήσεις. Και τελευταία ερώτηση είναι εξής. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Θεοδωρόπουλου είχε ξεκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Πολυδομικού Σχεδίου και των χρήσεων γης της πόλης στην Τρυφάδα. Θέλω να ρωτήσω δύο βήματα. Σε τι φάση βρίσκονται αυτή την περίοδο οι διαδικασίες σύνταξης των μελετών, εάν πρόκειται και σε ποια χρονική στιγμή να φέρει το θέμα σε δημόσια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς της Τρυφάδας, λόγω του ότι η τροποποίηση του Γενικού Πολυδομικού Σχεδίου και των χρήσεων γης αφορούν τη συνολική λειτουργία τώρα και την προοπτική της πόλης. Ευχαριστώ. Γεωργούλα, διευθυντές σχολείων, συλλόγους γονέων και κεδεμόνων για θέματα που γενικά για την παιδεία στην περιοχή. Καταρχήν να πω ότι καλό θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και για την γνώση των υπολείπων οι παραδράσεις τουλάχιστον ας καλούνται σε αυτές για να ενημερώνονται. Ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Και να ρωτήσω, επειδή δεσμεύτηκαν τουλάχιστον οι δύο υπεύθυνοι για μια ειδική συνεδρίαση με αυτά τα θέματα, γιατί ήδη τρέχουν πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία, και επίσης είναι και σε εξέλιξη μια σειρά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και για τα οποία νομίζω ότι όλοι έχουμε θέση να πάρουμε μια απόφαση. Αν θα δρομολογηθεί αυτό ή όχι και αν συμφωνείτε. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση σχετικά με την ενημέρωση των συμβούλων που μετέχουν στις διάφορες επιτροπές και που είναι υπόχρεοι να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες και της οποίας η λήξη είναι 31 Μαρτίου, διότι ορκιστήκαν έτσι είναι, προθέσιμη μας εδίκη, λυπάμαι αλλά πηγαίνουν κατηγορούμενοι ακόμα και δήμαρχοι, διότι δεν έχει ενημερωθεί κανένας. Όχι, 30 είναι μετέπειτα. Τώρα που ορκιστήκαμε είναι στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου, υπόχρεοι για την τελευταία τριετία. Νομίζω ότι μας οφείλεται σαν διοίκηση να μας ενημερώσετε και να μας μοιράσετε και τα φυλάκια. Είναι σημαντικότατο, διότι δεν πάμε και κατηγορούμενοι. Το θέτω υπόψη και όλο το σώμα. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τις άδειες χορήγησης άσκησης υπαιθρίου εμπορίου. Έχουν δοθεί στο παρελθόν και υπάρχουν καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαγαζιά. Και δίστημα ταξά στη Μαρακού και βεβαίως διαμαρτύρονται, διότι από τη μία έχουμε το φαινόμενο, ειδικά τώρα με την κρίση, ο ένας να πληρώνει ενίκιο, να πληρώνει ΦΠΑ, να πληρώνει τέλη, να πληρώνει. Μην προχωράτε. Στο επόμενο συμβούλιο με αυτό θα ασχοληθούμε. Ωραία. Όλων αυτών των αρχαιολογικών εγκλημάτων υπάρχει και μία. Ο Δήμος μας έχει το ευτύχημα να έχει μία εκκλησία από τα τελειότερα και αργότερα δείγματα παλαιοβυζαντινής περίοδου, τη μονή, την εκκλησία του Αγίου Παύλου, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι χώρος απορριμμάτων. Ρημάζει, έτσι να το πει. Ρημάζει. Πράγμα που εμένα προσωπικά στο λόγιο του λόγου προκαλεί και εδώ στη μια ιδιαίτερη εκκλησία, είναι πραγματικά το φαινόμενο αποκλειστικό. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας επισημάνω και να δείτε υπόψη σας ένα θέμα το οποίο προφανώς θα γνωρίζετε. Ένας εκ των κεντρικών δρόμων της πόλης μας, η οδός Αφιταρά Γιωργάν, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει μεταξελιχθεί σε δρόμο Καρμανιόλα. Έχουν σημειωθεί, επιτυχτά να πούμε τέσσερα στοιχεία, έχουν σημειωθεί εκατοντάδες ατυχήματα, πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτά παρατηρούνται και εμφανίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Λόγω της ιδιομορφίας του δρόμου, εννοούμε τοπογραφικά ότι είναι μεγάλη ευθεία, τα διερχόμενα οχήματα αναπτύσσουν ηλικιώδεις ταχύτητες απαγορευτικές για να. Τι ρωτάτε. Θα ρωτήσω, λέω τα στοιχεία και θα ρωτήσω το τέλος, κύριε Παπαδόπουλο. Ηλικιώδεις ταχύτητες απαγορευτικές για κατοικημένη περιοχή. Δεν υπάρχει, λέω τα στοιχεία πρώτα και μετά διαρρώτηση. Δεν υπάρχει επαρκή σήμανση ούτε κατά μήκος της οδού, ούτε στις παρόχους αυτής. Εκεί εδρεύει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας, σε μια κάθετο αυτής. Στεγάζεται το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μέρα ο δρόμος αυτός διασύζεται με πολλούς μαθητές
Και φυσικά υπάρχουν εσοχές, γιατί και ο Δήμος έτσι ενάντια. Στην ερώτηση, στην ερώτηση. Ωραία. Επειδή το ζήτημα αυτό, Συμβούλιο Νέων, είχαμε λάβει την πρωτοβουλία και το είχαμε θέσει και στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Και μάλιστα πάλι με δική μας πρωτοβουλία είχαμε θέσει, επειδή είχαμε τελεσφορήσει προφανώς η ερώτησή μας, είχαμε έρθει σε επικοινωνία με την απέναντι υπηρεσία του Υπουργείου. Η σχετική αλληλογραφία προφανώς θα βρίσκεται, είναι αρχιοθετημένη στις τεχνικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να ρωτήσουμε εάν υπάρχει στην ευρύτερη, που όπως είχατε πει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόβλεψη για συγκοινωνιακή μελέτη όλων των οδικών αρτηριών του Δήμου, αν υπάρχει από εσάς η πρόθεση και η βούληση να λυθεί αυτό το χρόνιο ζήτημα, γιατί συγκοινωνιακή δεν είμαι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες να σταματήσει αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται μέχρι και σήμερα. Και τέλος. Κύριε Ρετζότη, θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι το αεροδρόμιο και το γκολφ. Πιστεύω για όλους εδώ στην αίθουσα, το γκολφ είναι επιδημοτική περιουσία του Δήμου και άσχετα μπορεί να το έχουμε εμείς λίγο κακοποίηση συνολικά. Νομίζω ότι κανείς δεν διανοείται ότι μπορεί να μην είναι στο μέλλον περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και εδώ πρέπει το στοίχημα να κερδιθεί από εμάς να το κάνουμε και ελκυστικό και βιώσιμο και οικονομικά ισχυρό. Η θέση μου λοιπόν έχει μεταβιβαστεί και στα δύο αρμόδια υπουργεία και είναι ξεκάθαρο. Να κάνουν άλλο ένα γκολφ δίπλα στο δικό μας, όπως το θέλουν και οι γκολφερς διεθνώς, στο σχεδιασμό τους για να είναι και πιο ελκυστικό και πιο ανταγωνιστικό. Αλλά το ένα είναι δικό μας, αν θέλουμε να κάνουμε δίπλα ένα. Αυτή είναι η θέση του Δήμου. Και νομίζω ότι εκφράζει όλους και κατά καιρούς έχει εκφραστεί ξανά την αίθουσα. Μιλάνε για δύο γήπεδα γκολφ όμως. Ναι, λέμε το Δήμα το δικό μας. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που το ύψιστο όργανο του Δήμου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, που προσευλήθη βάναυσα την προηγούμενη φορά από αυτούς που έχουν ταχθεί να το σέβονται και να το υπερασπίζονται, και εσείς ενοχληθήκατε που κλείθηκαν σε απολογία. Βεβαίως. Ατιμορρησία δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Διαβάστε τι λέει ο κώδικας για τους υπαλλήλους και βάσει του νόμου να απαντήσουν και αυτοί. Εμείς δεν είμαστε ούτε απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά ούτε τους χαϊδεύουμε και κάνουμε λαϊκισμούς. Εμείς θέλουμε να υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές και στο σύνολο της λειτουργίας του Δήμου. Για το τεχνικό πρόβλημα και τον προϋπολογισμό, δεν θέλω να ξαναπώ ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη ότι δεν υπήρχε. Είναι έτοιμο και το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, όμως υπήρχαν κωδικοί για τα παρελθόντα έργα που δόθηκαν προχθές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να γίνει πρώτα η ενοποίηση των νομικών προσώπων και πώς πρέπει να γίνει από την εταιρεία που έχει προκύψει, ούτως ώστε να μπουν και στους προϋπολογισμούς οι κωδικοί σύμφωνα με την ομαδοποίηση. Και σύντομα θα το έχουμε, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα έχουν εκδηθεί από το Σώμα και τα δύο. Κυρία Λιγνού, με τους Σαράδες εμείς είχαμε συνάντηση, τα προβλήματα τα ξέρουμε, ήδη έχουμε συναντηθεί και με τον Λιμενάρχη και θα ξανασυναντηθούμε και σήμερα τα ξαναείπαμε. Εμείς θέλουμε να λύσουμε εκεί τα θέματα και είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους. Για τους εργαζόμενους που εργάζονται έξω, βεβαίως ο Δήμος τους υπερασπίζεται απολύτως και πλήρως. Έναντι οτιδήποτε, είτε κακόβουλου είτε ληστικού, ο κάθε εργαζόμενος που βγαίνει έξω από το Δήμο έχει και την καλύψή μας και τη στήριξή μας και ό,τι άλλο χρειαστεί. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν μας έδωσε κανείς συγχαρητήρια για τις χιλιάδες πινακίδες που έχουμε κόψει αυτές τις μέρες με τους εργαζόμενους. Όχι, θέλω να το πω, γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες αντικλήσεις. Όχι μόνο στους οικοδόμους που σε κάποιους μπορεί να τους είπαν γιατί να ρίξει ένα τσιμέντο, αλλά έχουμε κόψει εκατοντάδες πινακίδων και είναι και προς τιμή και των εργαζομένων, που εκεί όντως πάρα πολλοί που έχουν παρανομήσει βγαίνουν έξω, τους προφυλακίζουν, τους δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, για τις ιατρικές εξετάσεις τελείωσαν η περίοδος των ενστάσεων του διαγωνισμού, είναι έτοιμος εντός των ημερών, θα αρχίσουν να πάνε. Νομίζω ότι από την εβδομάδα που έρχεται θα πάνε. Γιατί υπήρχε μια εμπλοκή που να κάνει ένσταση στον ανάδοχο. Για την παραλία η θέση μας είναι η εξής. Ότι η παραλία του Δήμου πρέπει να περιέλθει πάλι στο Δήμο. Έχει εκφραστεί και επίσημα, τουλάχιστον από την πλευρά μου, και στο Υπουργείο και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η παραλία δημιουργήθηκε από το Δήμο, πάρθηκε από το Δήμο και πρέπει να την πάρουμε πίσω. Και εμείς δεν τη θέλουμε στη λογική ότι ούτε να την κακομεταχειριστούμε, ούτε στη λογική κάποιων προσώπων. Υπάρχει ένα προεδρικό διάγραμμα συγκεκριμένο που χωροθετεί, ορίζει και λεπτομερώς προσδιορίζει τι πρέπει να γίνει και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μας τη δώσουν με τον όρο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος που είναι και απαράβατος και σε περίπτωση του παραβούμε αυτό μας την παίρνουν πίσω. Για να μην μείνει καμία σκιά μεταξύ μας. Αυτή είναι η θέση μας, δώστε τι μας να εφαρμόσουμε εμείς το προεδρικό διατάγμα. Για το θέμα των αστεριών που γίνεται πολύ κουβέντα. Βεβαίως συμβρέθηκαν αυτά οι αρχαιολογικοί χώροι. Εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την Εφορία Αρχαιοτήτων
Εκτιμούν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χώρο αρχαιολογικό από την αρχαία εξονία στο παράλιο μέτωπο, η οποία μπορεί να είναι από 40 έως 120 θέματα. Αυτή είναι η εκτίμηση των αρχαιολόγων. Είναι σαφές ότι τη στιγμή που μπήκε η αρχαιολογία μέσα αυτό να προστατευτεί. Ήθελα όμως να πω κάτι που είπε ο κ. Δαστάνης. Κύριε Δαστάνη, έχω βιώσει το 90 το λαϊκισμό αυτού του σώματος που έλεγε εδώ και τώρα τα αστέρια στο Δήμο. Αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστικών στελεχών του Αστέρα τότε. Τα αστέρια που ήταν πεντάστερα και ήταν το καμάρι του ελληνικού τουρισμού κατέληξαν σήμερα να είναι γκρεμισμένα, απαξιωμένα, να έχει χαλάσει το δάσος και να είναι γεμάτο ποτήρια. Άρα εδώ αποτύχαμε. Λοιπόν, άρα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί αυτό ήταν ένα οικόπεδο του Δήμου που βεβαίως πάρθηκε προς τουριστική αξιοποίηση, αλλά και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορεί και είναι 302 τα στρέμματα συνολικά το καλύτερο οικόπεδο της Αττικής που είναι αυτό να έχει αυτή την τύχη. Κύριε Τάσο, οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι μόνιμοι είναι 350, τώρα μπορώ να σου πω 1, 2, 5 παραπάνω. Είναι περίπου 400 συμβασιούχοι. Αυτή είναι η εικόνα και είναι λυπηρό ότι έχουμε αυτή την αναλογία ως Δήμος. Γιατί για μας μια έκριθμη λειτουργία ενός Δήμου είναι να έχει το 80-90% μόνιμους, τουλάχιστον το 80% και να υπάρχουν συμβασιούχοι μόνο για εποχιακές ανάγκες. Εδώ δυστυχώς έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Και οι συντελεστές είναι εις βάρος των μονίμων. Και μάλιστα στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Ρακούστη, είπα ότι εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε από το 5-1, γιατί επί σειρά ετών δεν έχουμε προσλάβει προσωπικό. Πρέπει να μας δει διαφορετικά, να φτάσουμε σε ένα ελάχιστο επίπεδο υποστήριξη και εξυπηρέτηση.